Λοιπόν, μαζί μας είναι η Ιωάννα Μανδρού για να τα ξεκαθαρίσουμε όλα αυτά και να καταλάβουμε τώρα τι τοπίο διαμορφώνουν αυτές οι εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε από αυτές που πυροδοτούνται πια, από το πόρισμα, από τα πορίσματα της Προανακριτικής Επιτροπής. Αυτό βεβαίως που καθοδηγεί τις εξελίξεις είναι το πόρισμα της πλειοψηφίας που λέει ναι στην παραπομπή του κυρίου Παπαγγελόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Κοίταξε εσύ, με αυτό το δεδομένο, η παραπομπή Παπαγγελόπουλου είναι επίση δεδομένη. Αφού η πλειοψηφία λέει τον παραπέμπω και μάλιστα για σωρία δικημάτων, θα δούμε η Βουλή, αν εξαιρέσει κανένα από αυτά, πράγμα απίθανο. Mm -hmm. Ο κύριος Παπαγγελόπουλο βέβαια μιλάει για πολιτική δίωξη σε του και για κατασκευασμένο κατηγορητήριο. Άρα, η παραπομπή Παπαγγελόπουλου και συμμετόχων Δηλαδή, μη πολιτικά πρόσωπα, δημοσιογράφοι και εισαγγελεί διαφθορά, θεωρείται κατά τη γνώμη μου δεδομένη. Μάλιστα. Και πώ γίνεται αυτό πώς τώρα. Πώ γίνεται, θα αποφασίσει η Βουλή με απόφαση τη Ολομέλεια, η οποία στη συνέχεια θα κληρώσει, κλήρω θα είναι αυτό, δηλαδή ό,τι σου τύχει, από μία λίστα ανώτατων δικαστικών λειτουργών, αυτό που λέμε δικαστικό συμβούλιο. Πέντε άτομα, ανώτατη δικαστική λειτουργία από τον Άριο Πάγο και το Συμβούλιο τη Επικρατεία που θα κοσκινήσουν αυτό το υλικό και θα παραπέμψουν ή δεν θα παραπέμψουν στο ειδικό δικαστήριο. Υπάρχει Θυμίζω... ζώνο διάγραμμα γι' αυτό. Δηλαδή πόσο μπορεί να διαρκέσει. Ε, όχι επάπειρον. Φαντάζομαι ότι σε ένα χρονικό ορίζοντα 6-7 μηνών 6 -7 θα έχει ολοκληρώσει. Μάλιστα. Βεβαίως πρέπει να πω ότι το ειδικό δικαστήριο με τέτοιο κατηγορητήριο δεν έχει ξανασυμβεί στα μεταπολιτευτικά χρόνια, δηλαδή κατηγορίες που στηρίζονται σε παρέμβαση υπουργού στον στο χώρο της δικαιοσύνης, είχαμε άλλα ειδικά mm -hmm. δικαστήρια. Αυτό είναι το ειδικό δικαστήριο. Πάμε τώρα στην εισαγγελία του Αριού Πάγου. Μάλιστα, ήταν η παράλληλη έρευνα. Ε, για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατέ μα, που είναι λογικό να έχουν μπερδευτεί με όλο αυτό τον κατηγισμό τη έξελιξε η υπόθεση Νοβάρτη. Είχαμε την παράλληλη έρευνα τώρα από τη δικαιοσύνη, από τον Άριο Πάγο, για του χειρισμού που έκανε η δικαιοσύνη σε ό,τι αφορά στην υπόθεση Νοβάρτη. Εδώ λοιπόν τι κρατάμε. Εδώ έχουμε έναν αυτοέλεγχο, θα λέγαμε. Η ίδια δικαιοσύνη κοίταξε και ερεύνησε τα δικά τη τα πεπραγμένα. Δηλαδή, οι εισαγγελεί διαφθορά για την ενοχοποίηση των 10 πολιτικών, κάνανε στραβά, κάνανε σωστά τι κάνανε. Έχουμε λοιπόν την κατάληξη. Η κατάληξη τι λέει, σε ό,τι αφορά την επικεφαλή τη εισαγγελία διαφθορά, παραγγέλλεται η δίωξη και αφού παραγγέλλεται, είναι δεδομένη, το τονίζω, δεδομένη η άσκησή τη. Αυτό. Το λέει ο ένας από τους δύο αντισαγγελείς που κάνανε την έρευνα. Ο κύριος Ζαχαρής. Το οποίο, συγγνώμη εδώ, ένα, ένα υποερώτημα. Τι σημαίνει για τα καθήκοντα της κυρίας του Λουπάκη. Προφανώς είναι αυτονόητο ότι ένας εισαγγελέας που διώκεται για σωρία δίκημάτων, όπω την περίπτωση αυτή η κυρία Τουλουπάκη, δεν μπορεί να μείνει στη θέση mm -hmm. τη. Τώρα, οι διαδικασίε που θα ακολουθηθούν για την αντικατάστασή τη είναι μια α, άλλη πλευρά του θέματο, την οποία θα δρομολογήσει η εισαγγελία του Αριού Πάγου και ο Άριο Πάγου ω επόμενο. Τώρα, πέραν όμω τη δίωξη τη κυρία Τουλουπάκη, ο άλλο εισαγγελέα που λέει ότι δεν σε κάτι σε βάρο τη, γνώμη που δεν λαμβάνεται για να το πω απλά υπόψη η δίωξη λαμβάνεται, παραγγέλει έρευνα για ο, ο, ορισμένα επιμέρους θέματα που αφορούν εισαγγελίε που κάναν καταγγελίε σε βάρο τη Ιδία ή σε βάρο του Παπαγγελόπουλου. Όπω είναι ο κύριο Αγγελή, όπω είναι η κυρία Ράικου. Άρα, τι περιμένουμε, δίωξη για την Τουλουπάκη και έρευνα για του άλλου. Βεβαίω, αυτά τα δικήματα για τα οποία πρόκειται να γίνει έρευνα για του άλλου, Πρέπει να το πω αυτό για να είμαστε και σωστοί. Δεν είναι ίση βαρύτητος, είναι ψευδορκή. Πάντω και αυτά έχουν τον ενδιαφέρον. Να, να. Τα οποία θα ερευνηθούν και θα πούν, δούμε τι θα βγάλουμε. Με δύο λόγια, τελείωσε η Βουλή, τελείωσε η δικαιοσύνη, τα βασικά, τα χοντρά. Ξεκαθάρισε το τοπίο και τώρα περιμένουμε πια την κατάληξη και την αξιολόγηση ναι. αυτών του, αυτού του υλικού. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννα.